Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια είδηση που αφορά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε απόψε στην κοινότητα Μέση της Νάξου και βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Μία αγρότησα, η Κυριακή Φακίνου, 77 χρονών, κάηκε στην προσπάθειά της να σβήσει τη φωτιά. Ένα ακόμη άτομο έχει τραυματιστεί σοβαρά και όπως έγινε γνωστό, αγνοούνται ακόμη δύο κάτοικοι του χωριού. Πριν από λίγα λεπτά, μιλήσαμε με την κυρία Αγγελική Κουφοπούλου από το επαρχείο της Νάξου. Κυρία Κουφοπούλου, αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στο επαρχείο της Νάξου. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα τι ακριβώς έχει συμβεί? Κοιτάξτε, από πληροφορίες που έχουμε από το δασονομείο που βρίσκεται σε επικοινωνία με το πυροσβεστικό όχημα του δασονομείου Νάξου, υπάρχει ένα θύμα, κάποια ονόματι Φακίνου Κυριακή, ετών 77. Η οποία κάηκε τη στιγμή που προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά στη γεωργική εκμετάλλευση που βρισκόταν, τη διοκτησία της δηλαδή. Έχουμε άλλα θύματα? Έχουμε κάποιον αγνοούμενο, δεν ξέρουμε, κάποιος πιθανόν να αγνοείται και κάποιος έχει τραυματιστεί. Με εγκάβματα, έπεσε κιόλας από κάποιο τυχείο εκεί πέρα. Κάποιος Κουφόπουλος Αντώνης. Αυτή τη στιγμή η φωτιά απειλεί κατοικίες, απειλεί ανθρώπους, τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι, ενώ είχε ένα μέτωπο και πλησίαζε προς το σχολείο της Μέσης, από πληροφορίες είναι ότι πλησιάζει σε ένα άλλο χωριό, Σκαδό. Και αυτή τη στιγμή απειλεί το χωριό άμεσα? Από πληροφορίες που έχουμε, ναι. Επάνω στη φωτιά βρίσκεται και ο κύριος έπαρχος. Ναι, ναι. Και η σύρωση, η οποία συντονίζει τις όλες ενέργειες, η διεύθυνση δασών, έχει κάνει προσπάθειες, στέλνει ένα αντιτορπιλικό αυτή τη στιγμή με 20 άτομα, ήδη έχει ξεκινήσει. Και με το πλοίο Δήμητρα περιμένουμε κάποια πυροσβεστικά οχήματα. Πάλι με άνδρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, νεότερα στο νυχτερινό δελτίο του Αντένα στις 12.30. Γεια σας.